ανακοίνωσης μελέτης αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Αλίμου. Θέμα δεύτερο έκτακτο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής ATM στο προάβλιο χώρο του Δημαρχείου και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος προς εξυπηρέτηση των εργαζομένων και του κοινού. Θέμα τρίτο έκτακτο. Κατανομή ποσού 87.415,37 ευρώ στις σχολικές επιτροπές για τη συντήρηση και επισκευές των σχολικών κτηρίων ΣΑΤΑ. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Πολύ ωραία, θα μπει στο τέλος της προεμερσίας. Ο λόγος, κύριο Δήμαρχο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνδημότες. Θέλω να σας ενημερώσω για δύο ζητήματα, αρκετά νομίζω σοβαρά. Το πρώτο είναι ότι με την αργία των τραπεζών υπάρχει αδυναμία για έκδοση εγγυητικών επιστολών των διαφόρων ιδιωτών, φορέων, προμηθευτών κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει, να έχουν σταματήσει κάθε είδους διαδικασίας προμηθειών, αναθέσεων κλπ. Κλπ. Από το Δήμο μας και όλους τους φορείς του Δημοσίου. Περιμένουμε, θέλω να σας πω, με ιδιαίτερη αγωνία και ανησυχία το να αρθεί έστω και μερικώς αυτή η κατάσταση, να ξανανοίξουν έστω και μερικώς οι τράπεζες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σοβαρά ζητήματα. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η επισκευή, η αναβάθμιση, η ανακαίνιση, ο εμπλουτισμός όλων των παιδικών χαρών της πόλης που τα έχουμε εξαγγείλει, τα έχουμε υποσχεθεί. Είχε ξεκινήσει ο διαγωνισμός και έλεγε 6 Ιουλίου και ακριβώς επειδή προέκυψε η αργία των τραπεζών, ο διαγωνισμός έχει μείνει μετέωρος και περιμένουμε για να συνεχίσουμε. Σαν και αυτό είναι πολλά ζητήματα. Ελπίζω να μην μας δημιουργηθεί πρόβλημα με το θέμα των καυσίμων, γιατί πολλοί Δήμοι ήδη έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί ζήτημα με το πρόβλημα των καυσίμων, γιατί αφορά την αποκομιδή του απορρίμματος και είναι ζήτημα υγειονομικό. Δουλεύουμε συστηματικά κάθε μέρα για να λύνουμε τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν από τις εξαιρετικές αυτές καταστάσεις που ζούμε. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η συνεργασία μας με την Attica Bank, διότι από την πρώτη στιγμή μας έδωσαν κωδικούς για web banking και κάνουμε πληρωμές του προσωπικού και προμηθευτών κανονικότατα, χωρίς να επηρεαζόμαστε δηλαδή από την αργία. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ. Είμαστε δηλαδή από τους φορείς εκείνους, τους όχι και τόσο πολλούς, που λειτουργούν ρολόι παρά το ότι είναι κλειστές τράπεζες όσον αφορά τις πληρωμές τους. Θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη. Κάποια πράγματα βεβαίως που είχαμε προλάβει να τα οριστικοποιήσουμε πριν κλείσουν οι τράπεζες, όπως είναι για παράδειγμα η προμήθεια και τοποθέτηση των υπαίθριων γυμναστηρίων σε διάφορα σημεία της πόλης μας, έχουν προχωρήσει, έχουν ολοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όπως θα γνωρίζετε πιθανότατα, γιατί όλοι παρακολουθούμε πολύ έντονα τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, θα το γνωρίζετε φαντάζομαι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδεχομένως να έχετε διαβάσει και τη συμφωνία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο προς ψήφιση και ήδη τώρα που μιλάμε συζητείτε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής σε κοινή συνεδρίαση και αμέσως μετά θα προχωρήσει και η διαδικασία της ψήφισής της από την Ολομέλεια. Στη συμφωνία λοιπόν αυτή προβλέπεται ότι η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού θα προχωρήσει ταχύτατα και κατά προτεραιότητα και πιθανόν να έχετε όλοι πληροφορηθεί ότι πριν από λίγα 24 ώρα άλλαξε και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκε από την καινούργια κυβέρνηση καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικών ΑΕ. Και μάλιστα συμμετέχουν και τρία στελέχη από την αυτοδιοίκηση. Είναι ο κύριος Ταστάνης από την Γλυφάδα, ο κύριος Σκορτζίδης από το Ελληνικό και ο κύριος Θωμόπουλος από τον Άλυμο. Από την αυτοδιοίκηση με την ευρύτερη έννοια. Όπως θα θυμάστε, σας είχα κάνει αναφορά στο ζήτημα του αεροδρομίου του Ελληνικού το περασμένο Πάσχα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας είχα προτείνει να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Δεν είχα λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις, με την εξαίρεση του κ. Τσαμπαρλή που είχε δεχθεί να προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες αυτές που είχα προτείνει. Επειδή αντιλαμβάνεστε και βλέπετε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, θα ήθελα
να είχα τις προτάσεις ή τις ιδέες σας ή τις θέσεις σας, αν θέλετε, για το ζήτημα, θα σας παρακαλούσα, επειδή πιθανότατα θα προκύψουν εξελίξεις και θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Θα σας παρακαλούσα τις επόμενες 10 μέρες, δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουλίου, ό,τι ιδέα ή πρόταση έχετε σχετικά με την ουσία του ζητήματος ή το χειρισμό του, να τις καταθέσετε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάλογα με τις εξελίξεις που έχουμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, θα κανονίσουμε και θα προγραμματίσουμε τις περαιτέρω ενεργείες μας. Και θα έλεγα ότι, και θα σας παρακαλούσα να είστε διαθέσιμοι για συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου οπωσδήποτε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, διότι δεν γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να συνεδριάσουμε ξανά για διάφορα τακτικά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Πιθανότητα λοιπόν θα έχουμε μια τελευταία συνεδρίαση 29 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, ανάλογα και με τις εξελίξεις, θα προγραμματίσουμε τις ενέργειές μας. Θέλω να σας διαβάσω μόνο προς ενημέρωσή σας μία παράγραφο από σημερινό δημοσίευμα από το Capital.gr που αναφέρεται στο ελληνικό, που νομίζω δίνει μία εικόνα της κατάστασης. Λέει λοιπόν, παραλείπω πολλά άλλα, σας διαβάζω μόνο αυτό, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει άμεσα και αμετάκλητα βήματα για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του ελληνικού στη Lambda Development με εφάπαξ τίμημα 915 εκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να ξεκινήσει η ανάπλαση της έκτασης? Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, από τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε η Lambda Development υπέγραψε με το δημόσιο τη σχετική σύμβαση, τρέχει η προθεσμία των 2 ετών, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, εντός των οποίων θα πρέπει η πολιτεία να φέρει σε πέρα σειρά ενεργειών. Απαιτείται δηλαδή το προσεχές διάστημα η πολιτεία να προχωρήσει στην κατάκτηση και έκδοση του προεδρικού διάταγματος του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης ΣΟΑ, στην έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του ΣΟΑ και στη διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο. Βάσει του χρονοδιαγράμματος, οι λεγόμενες αναπτυκτικές αιρέσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, οπότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο της ιδιωτικοποίησης. Σε αυτή τη φάση που είναι τελική, θα μεταβιβαστούν. Έτσι θα γίνει η ιδιωτικοποίηση. Οι μετοχές της ελληνικών ΑΕ στη Lambda Development, η οποία θα πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και να καταβάλει εγγυητική επιστολή υπολείπων δόσεων. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, επειδή βλέπετε ότι προχωράνε τα πράγματα, η Δημοτική Αρχή, η διοίκηση του Δήμου είναι σε φυλακή και σε εγρήγορση, θα πρέπει όμως... ορίστε. Θα πρέπει όμως να έχουμε και κάποιες προτάσεις και θέσεις και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Ξαναλέω ότι είχα κάνει κάποιες προτάσεις και δεν είχα ανταπόκριση από αυτόν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και αν χρειαστεί θα παρανεχθώ. Για μένα είναι άσχημο, μπορούσαμε να το κάνουμε αύριο. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα και πραγματικά και δεν υπάρχει και αρκετός κόσμος που θα ήθελε να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωρώντας, ο κύριος Δήμαρχος έβαλε ένα θέμα για το θέμα του ελληνικού, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο έχουμε βάλει αρκετές φορές στη διοίκηση να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καιρός και ώρα να έρθει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Με προτάσεις δεν λύνεται. Οι προτάσεις θα μπουν και αναλόγως και τις εξελίξεις βέβαια που έχουμε τώρα στη συζήτηση. Από τα μεγαλύτερα θέματα που αποσχολούν το Δήμο μας είναι
θέμα που ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ θετικό ότι οι τρεις, δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι και ένας τρίτος Δημοτικός Σύμβουλος έχουν μπει στην ελληνικό ΑΕΤΣΙΟ. Θέλω να θυμίσω στο φίλο μου τον Δημήτρη ότι είχε τοποθετηθεί 50 φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εγώ ήμουν στην ελληνικό ΑΕΤΣΙΟ. Είναι θετικό, Δημήτρη, που είναι και υπάρχουν απόψεις και απόψεις θετικές για μας, αυτούς που πιστεύουν στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στην εξέλιξη του πρώην αεροδρομίου, όπως ζητάμε χρόνια. Λοιπόν, αυτό που ζητώ από τη διοίκηση είναι να το φέρει το συντομότερο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωρώντας, θέλω να θέσω ένα ερώτημα που απασχολεί έτσι τους γονείς και τους πολίτες του Δήμου Αλίμου. Υπήρχε ένας θεσμός και είχε προκληθεί μια εκδήλωση πολιτιστική δημιουργία και έκφραση για τα σχολεία στο τέλος για τις 20 Ιουνίου. Γιατί αναβλήθηκε, έχει γίνει για τρεις χρονιές, το είχατε προγραμματίσει, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, γιατί δεν έχει. Και προχωρώντας στο θέμα που απασχολεί εμένα, τουλάχιστον, αλλά πιστεύω και όλη την αντιπολίτευση, γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση έρχεται, είναι το θέμα που μπήκε παράτυπα και παράνομα, κατά την άποψή μου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα της μεταφοράς των αποθεματικών από την ΑΒΑ στην ΑΒΑ. Είμαι 20 χρόνια και πλέον Δημοτικό Σύμβουλος και έχω κάνει και 4 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί έχετε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, ευθύνη μου. Μπήκε σε θέμα που αποσύρεται χωρίς εισήγηση και χωρίς να γίνει διαγωνισμός για τα αποθεματικά και έχοντας απόφαση του Υπουργού ότι τα αποθεματικά θα πήγαιναν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό όμως που με ενοχλεί είναι ότι μπορούσε να το είχε βάλει πρώην μερίσια διάταξης, να είχε έρθει η εισήγηση και να είχε συζητηθεί, που παρόλο δεν ήταν σωστό, δεν είχαν ενημερωθεί οι επικεφαλείς των παρατάξεων και έλειπαν εκτός από μένα όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων και κυρίως οι επικεφαλείς της παράταξης που είχε θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν υποχρέωσή μου, έχω κάνει προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Το τρίτο που θέλω να βάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι πριν λίγες μέρες προσλήφθηκε από τη διοίκηση με διαγωνισμό με ένας καινούριος Γενικός Γραμματέας, τον οποίο την προηγούμενη φορά δεν μας ανακοινώσατε και δεν μας τον παρουσίασε. Μπορεί να μου ξέρει. Αυτό που έρχεται τώρα και για να συζητήσουμε και να μας πληροφορήσει ο κύριος Δήμαρχος είναι ότι από πληροφορίες, έγκυρες πληροφορίες, παραπέμπεται από τον εισαγγελέα διαφθοράς ο συγκεκριμένος κύριος Γιακακούλη. Η προανάκριση, γιατί αυτό θέλω να το έχετε υπόψη σας, είχε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, όπως όλοι που μπορούν να παραπευθούν, μπορεί και να αυθωθεί. Το θέμα είναι ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, γιατί ο Γενικός Γραμματέας έχει σοβαρές αρμοδιότητες και πραγματικά είναι ο άμεσος συνεργάτης του Δήμαρχου. Θέλουμε μια απάντηση, κύριε Δήμαρχε. Και σε ποιο πράγμα για τις πληροφορίες που θέλετε. Εάν αναλαμβάνετε την ευθύνη και λέτε ότι δεν είναι σωστές οι πληροφορίες, εάν παραπέμπτε ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας για κάποιον. Θα έρθετε εδώ με το πείτε εσείς στον εισαγγελέα που θα πείτε κατηγορούμε. Εγώ κατηγορούμε. Αποκλείεται. Κάντε μα σαν να μείνεις. Κάντε μου σε πείτε. Λοιπόν, θα μας απαντήσετε γιατί θα επανέλθουμε και γι' αυτό.
σημερινή διαδικασία, προσωπικά, τηλεφωνικά από τον Πρόεδρο, κυρίως λόγω της αντιγενικής συνειδητοποίησης, κάτι το οποίο δεν είναι δεκτό. Σε σχέση με την άρχη, αν θέλω να κάνω μια παρέμβαση, είναι προφανές ότι αν είχαμε μια ενημέρωση εκ των προτέρων, ότι στο Συμβούλιο, στο οποίο είναι και το θέμα και η απόφαση, εμείς θα προσωπούμαστε εδώ οπωσδήποτε με ένα δημοτικό σύμβουλο. Είχαμε δηλώσει και ολοκληρωμένη απουσία εκείνη την ημέρα, έγγραφη. Είχαμε ζητήσει μάλιστα να αναγνωστεί, κυρία Πρόεδρε, ένα μικρό μέμι τη δήλωση. Δεν γνωρίζω να το κάνετε. Είχα στείλει μια email. Είχα τηλεφωνικά, ότι αν προλαβαίνετε να έρθετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχατε αφήσει κάτι. Δεν είναι κρυφή. Σας είχα αποστείλει με email την παράκληση να διαβαστεί την αρχή τη διαδικασία σε μια δήλωση. Δεν είναι, δεν είχε τηλεφωνικά η τηλεφωνικά είχε στο Όχι, το είχατε ιδέα, να το ξαναστείλω με την κυρία μου. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό γραμματέα, εντάξει,
Υπάρχει ένα θέμα όταν έχουμε τέτοιου είδους αυτή η περίοδος και αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν και το Δήμο μας και τους Δημότες μας, θα ήθελα να γίνει μια αποτίμηση από τη Δημοτική Αρχή και μια συζήτηση είτε σε επίπεδο των επικεφαλής των παρατάξεων ή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται σήμερα αλλά και που περιμένουμε να δημιουργηθούν στο μέλλον, διότι αυτή η ανομαλία που υπάρχει δεν πρόκειται από τη μια μέρα στην άλλη να ξεπεραστεί. Θα πάρει χρόνο, μπορεί να είναι εβδομάδες, μπορεί να είναι μήνες. Και σίγουρα θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον και στη λειτουργία του Δήμου και στην ζωή των Δημοτών, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις, και είναι βέβαιο ότι μέσα από αυτήν όλη την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα θα ξεπηδούσουν καινούργιες ανάγκες, καινούργιες προτεραιότητες που ενδεχομένως μας αναγκάσουν να αναθεωρήσουμε και θέσεις και απόψεις που μέχρι σήμερα είχαμε. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθήσουμε μέσα από ό,τι γίνεται σήμερα να αποκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη μπορούμε για το Δήμο μας και για τους Δημότες μας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι μια συζήτηση για το Μητροπολιτικό Πάρκο αλλά και μια συζήτηση για τη Μαρίνα και για μια σειρά άλλων θεμάτων που σίγουρα θα μπουν σε μια διαδικασία άμεσης δρομολόγησης, να μας βρουν προετοιμασμένους και έτοιμους με θέσεις και απόψεις. Και βέβαια, σαφές είναι ότι ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση του Δημάρχου, όχι να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, γιατί αυτό δεν έχει νόημα, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά σε συζητήσεις, με τοποθετήσεις και με απόψεις που θα μπορούν να συγκεραστούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο άξονα προτεραιοτήτων για το Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κλαβιανός. Ερώτηση. Ωραία. Κύριε Καμαρινού, με συγχωρείτε, κύριε Κλαβιανή, είσαι στο τέλος. Ό,τι θέλετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια στιφή πικρή γεύση έχουμε όλοι στο στόμα μας. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι πραγματικά ώρα για συμπεράσματα για τον καθένα μας. Εγώ θα βάλω τη δική μας διάσταση. Είναι καιρός να πάψουν πια οι ψευδεστήσεις. Οι ψευδεστήσεις που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση των λαών, είναι τα δικαιώματα, να διεκδικούμε μέσα τη δημοκρατία. Αυτά είναι αυταπάτες. Πάρα πολλές φορές αναδείξαμε ποιος είναι ο πραγματικός τους ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το είδατε, το βλέπετε. Και το βλέπετε πώς
πραγματικά στείνει στον τοίχο έναν λαό και τον πυροβολεί όταν ακριβώς διακυβεύονται τα συμφέροντά τους. Αυτοί είναι ειλικρινείς. Αυτοί ποτέ δεν κρύψαν ότι είναι ένωση επιχειρηματιών. Οι αυταπάρτες που μας δημιουργούν ότι πρόκειται για την ένωση των λαών, αυτά φταίνε και βάζουν το λαό σε μια παθητική αναμονή. Αυτά έχω να πω και για την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που μας είχε 6 μήνες σε αναμονή, που δεν έριξε και σε αυταπάτες. Θα έλεγα ότι αυτό που μένει είναι ότι ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας και οι δρόμοι. Ο δρόμος είναι οι δρόμοι. Να διεκδικήσουμε τη ζωή χωρίς παρακολήσεις, γιατί οτιδήποτε παίρνετε, είτε τα βάρβαρα μέτρα, με την απογείωση της φοροαφέμαξης του λαού, με πρόσθετα έσοδα 2,4 δις το χρόνο από τον ΦΠΑ και μόνο, με έναν εφιάλτη δίχως τέλος για τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους, και τίποτα να μην καταργείται και από τις απώλειες που έχουμε υποστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι πρέπει, συνάδελφοι, να μην το νομιμοποιήσουμε μέσα μας και να αγωνιστούμε. Αυτό είναι το όχι των ημερών μας. Τι σημαίνει αυτό, να προσθέσω στα προηγούμενα μέτρα μια δαμόκλειο σπάθη που εμείς την είχαμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και τώρα μπαίνει στο κράτος, στον προϋπολογισμό. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο αυτόματος κόφτης των δαπανών. Τίποτα δεν πρέπει να ελπίζουμε πια. Θα το δεχτούμε. Και τι σημαίνει αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Οτιδήποτε μπορεί να ανακουφίσει τη λαϊκή οικογένεια. Μέτρα όσα μπορούμε και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία πρόταση έχουμε κάνει προς τον Δήμαρχο και θα συναντηθούμε και αύριο να το συζητήσουμε, αλλά το φέρνω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και προσωρινά, συνάδελφοι, να πάρουμε απόφαση για τη δωρεάν πρόσβαση στην παραλία. Φέτος πόσοι κάτοικοι, πόσοι δημότες, όχι κάτοικοι, και του λεκανοπή πεδίου, αλλά γενικά και της, του Αλίμου, θα μπορέσουν να πάνε διακοπές. Και μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και το πούλμαν του Δήμου για τη μεταφορά των συγκατοίκων μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ ολόκληρες τηλεφωνικές εταιρείες τον πρώτο καιρό, γιατί βρισκόμαστε σε μια πραγματικά έκτακτη ανάγκη. Δώσανε δωρεάν χρόνο, οι συγκοινωνίες είδατε ότι ήταν δωρεάν. Είναι έκτακτα μέτρα και το προτείνουμε. Το προτείνουμε. Επειδή πολύ σωστά υπόθηκε και από τον κύριο Φανό ότι σήμερα έπρεπε να είμαστε κάτω στους δρόμους και εγώ θα φύγω, συνάδελφοι, γιατί εκπροσωπώ και μία παράταξη, δεν μπορώ να λείπω. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι και στο πρώτο θέμα που βάζουν για την έκτακτη αντιμετώπιση με αυτό το πρόγραμμα για τη σύντηση, επί της αρχής συμφωνούμε. Γι' αυτό θα τοποθετηθώ, επειδή θα φύγω. Όμως, προσέξτε πάρα πολύ, συνάδελφοι, μακριά από αυτό που βάζει το ΕΣΠΑ, δηλαδή να εμπλέγονται μέσα ΜΚΟ και ιδιώτες. Να απαιτήσουμε εμείς, όπως απαιτήσανε οι 5 δήμαρχοι κομμουνιστές, το ΕΣΠΑ να αφορά την αξιοποίηση κρατικών φορέων. Τα λεφτά αυτά να τα έχουν τα έμπειρα, οι έμπειροι φορείς, είτε σε περιφέρεια, είτε σε κρατικό επίπεδο, είτε στο δημόσιο, να τα αξιοποιήσουμε. Με αυτή την έννοια και επί της αρχής εμείς θα το στηρίξουμε, αλλά θα διαφωνήσουμε αν συνάψουμε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με ιδιώτες. Δεν μας στάνουν όλα αυτά, να έχουμε και το ξεπουρπούλιασμα κυριολεκτικά του λαού μας. Σε σχέση με τη διαδικασία των αποθεματικών, πραγματικά αισθάνομαι και εγώ πολύ πικραμένη, γιατί είχαμε ζητήσει να αναβληθεί το θέμα επειδή δεν μπορούσα να παραστώ. Ήρθε εκπρόσωπός μας προκειμένου να το υπερασπιστεί σαν ζήτημα. Τελικά ξέφυγε το θέμα αυτό. Δεν δόθηκε η δυνατότητα της πολιτικής ανάλυσης, γιατί εμείς πολιτικά βάζαμε το θέμα, και στις πλάτες του θέματος αυτού μπήκε το ζήτημα αυτό που έχει. Το διαδικαστικό είναι σοβαρό ζήτημα. Έπρεπε να συζητηθεί με τα οικονομικά, καμιά φορά όσο καλή πρόθεση κι αν έχετε, βλέπετε ότι μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες. Ολοκληρώνω. Σε αυτή την εποχή εμείς πρέπει να διατηρήσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών για τη ζωή μας. Να μην συμβιβαστούμε. Μια τέτοια πρόταση που έρχεται ακριβώς ως έκτακτο θέμα από το Σύλλογο Γονέων του 2ου και 7ου Δημοτικού
που μιλάει για την απαράδεκτη κατάσταση να είναι 27 παιδιά σε τμήμα, να μην έχουν αύριο χώρο. Οι απαιτήσεις που βάζει είναι ένα δείγμα της αντίστασης αυτή την εποχή. Να μην χαμηλώνουμε τον πήχη μας, να λέμε ότι εμείς προσδοκούμε αυτά. Και το 8ο Δημοτικό, με κάθε θυσία να το λειτουργήσουμε από φέτος, αυτή είναι η αντίστασή μας σε τοπικό επίπεδο. Ολοκλήρωσα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Κλαρδενός. Εντάξει, προφανώς είναι όντως περίεργες αυτές τις μέρες, δεν ευχαρίστησε σε κανένα. Παρ' όλα αυτά, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναπούν διάφορα ζητήματα. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, ως παρακαταθήκη, κυρίως αυτό κερδίζουμε. Ότι πέσανε πολλά ταμπού, πέσανε πολλά θέματα ταμπού, γκρεμίστηκαν διάφορα δημιουργήματα που υπάρχουν και αναδείχθηκε ότι τελικά χρειάζεται κάτι διαφορετικό να γίνει σε όλη την Ευρώπη πανευρωπαϊκά. Δεν θέλω να πλατιάσω πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα, να πω μόνο για την κυρία Καμαρινού που είπε ότι κράτησε αυτή η κυβέρνηση 6 μήνες σε μια παθητική αναμονή τους λαούς της Ευρώπης. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, τη βδομάδα του δημοψηφίσματος, εγώ θα έλεγα ότι ακριβώς ανάποδα έγινε. Υπήρξε μια υπερκινητοποίηση πανευρωπαϊκή και κυρίως στη χώρα μας. Υπήρχε μια υπερπολιτικοποίηση με πολύ σωστή κατεύθυνση και ξανανοίξανε πάρα πολλά ζητήματα. Προς το παρόν, αυτή η κυβέρνηση δεν το κεφαλοποίησε αυτό, είναι σαφές. Αλλά παρόλα αυτά, ανοίγουν οι προοπτικές τώρα να ξαναμιλήσουμε για πάρα πολλά ζητήματα. Ενδεικτικά να πω ότι όταν έβγαινε όλη η Ευρώπη στον δρόμο, δεν έλεγε απλώς σώστε τους Έλληνες που είναι καλά παιδιά, έλεγε μην βασανίζετε την Ελλάδα, δώστε τέλος στη λιτότητα, είπε ότι αυτό που έγινε είναι πραξικόπημα. Ήταν πολύ στοχευμένες παρατηρήσεις από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς σε πολύ σωστή κατεύθυνση και θα αξιοποιηθούν κάποια στιγμή λογικά αυτά. Η ιστορία θα κρίνει. Ανοίγει όντως μια ευκαιρία να πούμε και πράγματα που είδαμε ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα που ήταν δύσκολη για όλους ξανατεθήκανε, όπως μεταφορά δωρεάν με τα λεωφορεία, μια διαλλακτική στάση από τις ΔΕΚΟ και από υπηρεσίες για βασικά αγαθά όπως είναι πλέον οι τηλεπικοινωνίες, ώστε να μην δυσκολεύονται προβλήματα στους καταναλωτές, στην κοινωνία δηλαδή. Άρα, όντως, καλά κάνει η κυρία Καμαρινού και θέτει εδώ ζητήματα για τις παραλίες ξανά. Πολύ δύσκολο ζήτημα, εμείς το έχουμε βάλει αρκετές φορές. Αλλά υπάρχουν και άλλα πιο εύκολα που έβαλε, όπως είναι η μεταφορά με το λεωφορείο του Δήμου, που όπως το ξέρω είναι μια κατάσταση, μια χαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε ως Δήμος κάποιο κόσμο, κυρίως από το Άνω Καλαμάκι, για να πάει στο Κάτω Καλαμάκι, για να πάει στην παραλία. Τώρα, για το θέμα του ελληνικού και για τον κύριο... Συγγνώμη κύριε Κλεβέρα, είναι λίγο πιο σύντομα. Ναι, επειδή έβαλε ο κύριος Ορφανός όμως ένα ζήτημα που μ' αγγίζει προσωπικά. Όντως είχα κάνει μεγάλη κριτική τότε, είχαμε κάνει μαζί με την Ελένη κριτική στον κύριο Ορφανό. Θεωρούμε ότι δεν ήταν λάθος κριτική μας, ίσως υπερβάλαμε, αλλά η ουσία της ήταν σωστή. Ειδικότερα τότε το ΤΑΙΠΕΔ είχε ένα ρόλο να μιλήσει ξεκάθαρα για ιδιωτικοποιήσεις. Η καινούρια κυβέρνηση προσπάθησε να φέρει μια διαφορετική φιλοσοφία χωρίς να μπορεί να ξεφύγει εντελώς από το πλαίσιο. Σε αυτή τη καινούρια φιλοσοφία ενδεχομένως θα μπορούν να παίξουν ρόλο οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρώην και νυν που μπήκανε. Παρ' όλα αυτά δυστυχώς δεν σταματάει η καχυποψία προς το ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα με τα νέα δεδομένα, διότι η ηγεμονική αντίληψη είναι η ιδιωτικοποίηση, δεν είναι η αξιοποίηση γενικά για όριστα της δημόσιας περιουσίας. Έχει συγκεκριμένο πρόσημο που είναι η ιδιωτικοποίηση. Και η ιδιωτικοποίηση είναι δύσκολο να γίνει
με μια πραγματική κοινωνική ανταποδοτικότητα. Ενώ θα μπορούσαν με άλλες μορφές να κερδίσει η αυτοδιοίκηση πραγματικά τις δικές της χρήσεις. Έχουμε καταθέσει μια πορεία που έχουμε στο μυαλό μας, η οποία είναι να συναντηθούμε με την Επιτροπή για το Ελληνικό, η οποία είναι μια αξιόλογη επιτροπή με συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 6 χρόνων, με προσφυγές, με κινητοποιήσεις, με χίλια δυο. Με τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕ προφανώς πρέπει να μιλήσουμε, με τα Υπουργεία, και θεωρώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει λόγος με τα αρμόδια Υπουργεία. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ακόμα λόγος. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα λόγος να μιλήσουμε με τη Lambda Development. Ο διαγωνισμός αυτός έχει πάρα πολύ ψωμί ακόμα. Το πιο πιθανό είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τον μπλοκάρει, διότι έγινε πραγματικά με έναν τρόπο που απέκλεισε έξω άλλους πλειοδότες. Οπότε τουλάχιστον να σε εκμεταλλευτούμε αυτό. Και να μην παρατήσουμε την ιδέα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού Πρασίνου πάνω στην πρόταση του Πολυτεχνείου, που αξιοποιεί όλες τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκεί πέρα, και δεν μιλάμε για σπατάλη πόρων φτιάχνοντας καινούργιες. Μια πόλη σαν την Αθήνα δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από ένα τουρισμό τύπου καζίνο. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Και ναι, οπότε κάποια στιγμή για να μην διακόβεται. Και γιατί όλοι έχουμε να πούμε πολλά, καλό είναι να μιλήσουμε αποκλειστικά για το ελληνικό ανάγκη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιαννακόπουλος, για τους παιδικούς σταθμούς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω την κυρία Καμαρινού και τους συναδέλφους ότι η διοίκηση των παιδικών σταθμών έχει προβεί, κυρία Καμαρινού, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των φήμων μέχρι το κλείσιμο των παιδικών σταθμών τέλος Ιουλίου. Και να σας πω κάτι, ότι λόγω της υπάρχουσας κατάστασης λείπει μόνο το 20% των παιδιών, ενώ άλλη χρονιά είναι πολύ το 50%. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μαριώνης. Έχουμε. Και εγώ να απαντήσω στον κύριο Ορφανό ότι όπως κάθε χρόνο έγκαιρα κάναμε όλες τις διαδικασίες, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση των σχολείων, τέτοια που να δικαιολογεί δημιουργία φεστιβάλ. Είχαμε πληθώρα σχολικών εορτών από τα ίδια τα σχολεία που συνέπεσαν ημερομηνίες. Αυτό ήταν η αιτία, ότι δεν υπήρχε δηλαδή ανταπόκριση. Όλη η σχετική αλληλογραφία. Εφόσον υπάρχει ανταπόκριση, δεν το διακόπτουμε εφόσον υπάρχει. Και επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσες πράγματι οι εκδηλώσεις και δεν φροντίστηκαν των σχολείων αρκετά, σας καλούμε όλους από τώρα για τις 17 Σεπτέμβρη που θα παρουσιάσουμε ένα θεατρικό, την τελευταία Μαύρη Γάτα. Ευχαριστώ. Κυρία Σύρμα. Όχι, κυρία Σιμητροπού. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Επειδή δεν είναι ώρα για να μιλήσουμε και να πλατιάσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, ας ελπίσουμε τουλάχιστον σήμερα να ψηφίσουμε με βάση το εθνικό μας συμφέρον. Όσον αφορά τώρα τα του Δήμου μας. Κύριοι συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δήμου, το οποίο αποφασίζει τα του Δήμου, και δεν είναι χώρος ούτε τόπος να ερχόμαστε, πόσο μάλλον παλαιοί σύμβουλοι, και να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς χάριν εντυπωσιασμού. Και εξηγούμε. Αυτό το αστείο τέλος πρέπει να τελειώσει. Ακούστηκαν παράνομα, παράτυπα, από πληροφορίες έγκυρες παραπέμπεται από τον εισαγγελέα διαφθορά για κακούργημα. Υπάρχει εμπλοκή του ως ηθικού αυτούργου σε κακούργημα. Κύριε συνάδελφοι, ποιες είναι οι έγκυρες πληροφορίες τις οποίες έχετε? Μπορείτε να μας τις πείτε? Και σας καλώ αυτή τη στιγμή να έρθετε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και να καταθέσετε τα όποια στοιχεία έχετε. Αλλιώς, κύριε Δήμαρχε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να κατατεθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί αυτή τη στιγμή διασύρεται, θίγεται η τιμή και η υπόλοιψη ενός ανθρώπου που εργάζεται σκληρά στο Δήμο Αλίμου, και δεν είναι σωστό να επιτρέπουμε σε κανέναν, χωρίς στοιχεία, να διαβάλει τον οποιονδήποτε. Η δικαιοσύνη έχει να κάνει τη δουλειά της, αλλά δεν χρειάζεται εσείς να αφήνετε ούτε σκιές, ούτε υπόνοιες, απλά και μόνο για να δημιουργείτε εντυπώσεις και στους δημότες μας, αλλά και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Όσον αφορά τώρα το θέμα για τα ταμιακά διαθέσιμα, για το οποίο έχει γίνει και πάρα πολύς λόγος. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση της Δημοτικής Αρχής έπρεπε να τύχει συγχαρητηρίων από όλους σας και όχι να πάει να κατατεθεί προσφυγή. Υπήρχε
ένα θέμα το οποίο αφορούσε τα ταμιακά διαθέσιμα. Έχουμε δικαίωμα εμείς, όχι μόνο εμείς σαν διοίκηση, αλλά και εσείς σαν αντιπολίτευση, σε οποιοδήποτε θέμα να υποβάλλετε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και οποιοδήποτε καινούριο στοιχείο. Δεν είδα κανέναν σήμερα σε δικό μας θέμα που το εισηγούμαστε εμείς να μας έχει καταθέσει εγγράφος τις προτάσεις τους. Άρα και εσείς σήμερα γιατί δεν το κάνετε και το ζητάτε από εμάς? Γιατί είναι αυτονόητο. Δεν προβλέπετε από πουθενά και ο καθένας έχει δικαίωμα την ώρα της συνεδρίασης να εκφράζει ελευθέρως τις απόψεις τους. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ταμιακών διαθεσίμων, δεν κάναμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το να ερμηνεύσουμε ορθά τον νόμο. Υπήρχε ένας νόμος και βγήκε μια τροποποίηση του νόμου αυτού από την κυβέρνηση, τον οποίο εμείς τον διαβάσαμε, τον αξιοποιήσαμε και μεταφέραμε επιτυχώς τα ταμιακά διαθέσιμα. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Ορφανέ, που πήγατε και καταθέσατε μια προσφυγή, όπου 8 χρόνια στο τιμόνι της διοίκησης έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ξέρετε ότι έπρεπε πρώτα να απευθυνθείτε στο Δήμο, να συλλέξετε τα απαραίτητα στοιχεία για τα οποία αναλυθώς εσείς κατηγορείτε ότι δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό το λόγο, η αναφορά σας είναι απλά δυσέλιδη, γι' αυτό το λόγο αναφέρεται σε ανακρίβειες και δεν αναφέρεται σε κανένα υπαρκτό και βάσιμο στοιχείο. Και θα περιμένουμε και την απόφαση επί της προσφυγής, η οποία για μένα ουσιαστικά και τυπικά και ουσιαστικά πρέπει να απορριφθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σύρμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα συνεχίσω από εκεί που το άφησε η κυρία Σημητροπούλου για να πω το εξής. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου το Φεβρουάριο του 2015, πρώτο μου μέλημα ήταν να δω τις συμβάσεις που είχαμε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόμασταν σαν Δήμος. Αυτό γιατί? Γιατί είχα έντονα παράπονα από τους υπαλλήλους αλλά και από τους προμηθευτές για καταβολές απερίγραπτες στις επιταγές και γενικά στις διάφορες συναλλαγές μας. Επί 1,5 μήνα προσπαθούσα να βρω σύμβαση. Σύμβαση λοιπόν με την Αλφα Τράπεζα δεν υπήρχε. Στην προσπάθειά μου να βρω κάποιον υπεύθυνο, διότι αρχεία στην οικονομική διεύθυνση για σύμβαση με την εν λόγω τράπεζα ή με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα δεν υπήρχαν, απευθύνθηκα στην Αλφα με έγγραφο. Μετά από 1,5 μήνα η Αλφα μου απάντησε ότι δεν έχει συνάψει καμία σύμβαση με το Δήμο Αλίμου, απλά μετά τη συγχώνευση με την εμπορική, η Αλφα ανέλαβε τις υποχρεώσεις που είχε η εμπορική απέναντι στο Δήμο Αλίμου για τη σύναψη ενός δανείου. Άρα λοιπόν η σύμβασή μας αρχικά με την εμπορική ήταν απλά και μόνο για ένα δάνειο. Τότε λοιπόν μεταφέρθηκαν όλοι οι λογαριασμοί του Δήμου σε εκείνη την τράπεζα. Ψάχνοντας στα αρχεία πάλι της Δημοτικής Αρχής, δεν βρήκα ούτε μία απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη μεταφορά ή το άνοιγμα λογαριασμών στην εμπορική τράπεζα. Δεν βρήκα καμία σύμβαση, συμφωνία ή οποιοδήποτε έγγραφο για τη συνεργασία πλέον του Δήμου Αλίμου με την Αλφα. Ως εκ τούτου, είναι σχήμα οξύμορο. Αυτοί οι οποίοι ουδέποτε είχαν συνάψει συμβάσεις υπερχρέωσαν το Δήμο με δάνεια και βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να έρχονται ως τιμητές της νομιμότητας και ως τιμητές της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής. Όσο αφορά τα διάφορα σχόλια σχετικά με το Γενικό Γραμματέα, θα απευθυνθώ στον κύριο Ορφανό και θα του πω μόνο αυτό. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος, κύριε Δήμα. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνδημότες, κάνουμε μία εξαιρετικά δύσκολη αλλά ωραία προσπάθεια κάθε μέρα να πάμε την πόλη μας μπροστά, να την ομορφύνουμε, να την αναβαθμίσουμε. Και ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά εισπράττουμε ό,τι χειρότερο αισθητικά, ηθικά και πολιτικά μπορεί να υπάρξει στην κοινωνία και στην πολιτική. Σε σημείο που εγώ ντρέπομαι για αυτά που ακούω. Ντρέπομαι για το επίπεδο στο οποίο
κατρακυλάνε ορισμένοι συνάδελφοι της συνεδρίας. Και σκέφτομαι το εξής. Ξέρετε, όποιος ασχολείται με τα κοινά και έχει δημόσιο αξίωμα και αναπτύσσει δημόσια δράση, και η πολιτική ευγενή έχει και μία παιδευτική διάσταση. Αυτή τη στιγμή μας βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, πιθανόν και κάποιοι νέοι άνθρωποι και μέσω του ίντερνετ. Τι θα θεωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι πολιτική? Το να λασπρολογούμε και να κατηγορούμε ανθρώπους για κακουργήματα και για διαφθορά χωρίς το παραμικρό στοιχείο, δηλαδή χωρίς καμία σοβαρότητα, χωρίς καμία φερεγγιότητα, χωρίς καμία αξιοπρέπεια, χωρίς καθόλου ήθος. Αυτό είναι το παράδειγμα που το Δημοτικό μας Συμβούλιο και οι κύριοι συνάδελφοι θέλουν να δίνουν στην κοινωνία? Η αήθεια? Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη δημοσίως από τον κύριο Γενικό Γραμματέα για τη συμπεριφορά των συναδέλφων εδώ προηγουμένως που τον κατηγόρησαν χωρίς στοιχεία, ξαναλέω, χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς σοβαρότητα, με έναν πρωτοφανή και απαράδεκτο τρόπο. Ζητώ δημοσίως συγγνώμη από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου μας για αυτά τα ατεκμηρίωτα, ασόβαρα και αηθέστατα που κάποιοι προηγουμένως είπαν σε βάρος. Επίσης, ξεκινώντας η αντιπολίτευση την τοποθέτησή της, κυρία Πελιά, κύριε Τσαμπαρλή, μου επιτρέπετε. Εγώ σας άκουσα προηγουμένως, θέλω να μου ακούσετε κι εσείς. Όχι, όχι, οι χαρακτηρισμοί μου είναι ακριβοδίκαιοι και είναι επίοικης για το μέγεθος της ασχημίας που διαπράττεται σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου, της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου και της κοινωνίας την οποία δηλητηριάζουμε και την εθίζουμε σε έναν πολύ κακό τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Ότι μπορεί όποιος θέλει να λέει ό,τι θέλει για όποιον θέλει, χωρίς στοιχεία, χωρίς σοβαρότητα, χωρίς φερεγγιότητα. Άκουσα λοιπόν στην αρχή της συνεδρίασης από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ορφανό, να λέει ότι δυστυχώς απόψε έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν κατάλαβα από πότε οι δημοκρατικές και οι θεσμικές διαδικασίες και η λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του Δήμου μας είναι δυστύχημα. Ξέρετε, συνάδελφοι, Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όποτε για παιδιά δεν θα Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε. Οι δημοτικές υποθέσεις πρέπει να προχωράνε. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί και να διηγείται. Είπε προηγουμένως η κυρία συνάδελφος να είμαστε στον δρόμο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά απορώ. 2 ώρες δεν μπορούμε να τις διαθέσουμε. Να μην είμαστε 2 ώρες στον δρόμο. Να τις διαθέσουμε για να κρατήσουμε όρθιο το Δήμο μας και τη λειτουργία. 2 ώρες. Δηλαδή, οι συνάδελφοι του κυρίου Ορφανού που λείπουν είναι στον δρόμο και διαδηλώνουν αυτή τη στιγμή. Κάνουν κάτι για τη χώρα αυτή τη στιγμή που λείπουν. Και αν θέλει κάποιος να αγωνιστεί για τη χώρα, δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τις 8 η ώρα που είχαμε συνεδρίαση. Αλλά φαίνεται ότι δεν μας ενδιαφέρει και δεν θέλουμε κατά βάθος. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να επιληθούν τα θέματα, να προχωρήσει η λειτουργία της πόλης. Δεν το θέλουν κάποιοι. Είναι ξεκάθαρο. Επίσης μπήκε το ζήτημα του ότι θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αυτούσιο θέμα και να γίνει ειδική συζήτηση για το ελληνικό. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Όμως, όποιος το προτείνει, πρέπει να βάλει και ένα πλαίσιο και ένα τίτλο στη συζήτηση. Δηλαδή, το ελληνικό γενικά, ποιο θα είναι το περιεχόμενο, ποια θα είναι η διατύπωση του θέματος. Για Μητροπολιτικό Πάρκο, ας πούμε, που ακούστηκε. Γιατί πράγμα? Διότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει όλοι. Έφερε ο Πρωθυπουργός από το εξωτερικό, μετά από αυτή τη διαδικασία που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά και την παρακολουθήσαμε, αυτή την επίπονη για όλους μας διαδικασία και ψυχοφθόρα για όλους μας διαδικασία, έφερε μια συμφωνία η οποία τώρα που μιλάμε κουβεντιάζεται στη Βουλή και αύριο ψηφίζεται και από την Ολομέλεια, που μιλάει για ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης με τη Lambda Development. Και λένε κάποιοι να κουβεντιάσουμε για Μητροπολιτικό Πάρκο. Θα συνεννοηθούμε κάποια στιγμή μεταξύ μας? Θα είμαστε ειλικρινείς?
θα αποκαταστήσουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Προχωράει το κράτος ακάθεκτο να ιδιωτικοποιήσει το χώρο και εμείς θα κουβεντιάζουμε για μητροπολιτικό πάρκο. Θα ιδιωτικοποιηθεί ο χώρος και θα κουβεντιάζουμε ακόμα για μητροπολιτικό πάρκο. Θα χτίσει η Lambda Development ό,τι είναι να χτίσει και εμείς θα λέμε ακόμα για μητροπολιτικό πάρκο. Ζούμε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Εκτός αν θέλετε να γίνουν όλα ερήμη μας, να μην προλάβουμε να πάρουμε ανάσα, να μην προλάβουμε να κάνουμε καμία παρέμβαση στο σχεδιασμό, σε ό,τι σχεδιάζει το κράτος που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι και έχει τον πρώτο λόγο. Και να μείνουμε στο τέλος να κοιτάμε με το στόμα ανοιχτό αυτά που θα έχουν αποφασίσει οι άλλοι για εμάς χωρίς εμάς. Χωρίς εμάς και τη δική μας είναι η πετιότητα. Γιατί όταν οι άλλοι σχεδιάζανε, πουλάγανε, διαπραγματευόντουσαν το κράτος και το ΤΑΙΠΕΔ, εμείς μιλάγαμε για το Μητροπολιτικό Πάρκο που πριν από 10 χρόνια είχε σχεδιαστεί και που δυστυχώς καμία κυβέρνηση, έχουν περάσει 5, 6, 7 κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, καμία κυβέρνηση δεν θέλει να υιοθετήσει. Να ξέρετε ότι έχω ζητήσει, είχα ζητήσει μάλλον, από την Υπουργό, την κυρία Βαλαβάνη, συνάντηση για το θέμα αυτό. Δεν έγινε ποτέ αυτό το ραντεβού όλους αυτούς τους μήνες και σήμερα προφορήθηκα ότι η κυρία Βαλαβάνη έβαλε παραίτηση. Θα περιμένω να δω ποιος θα αναλάβει και θα ξαναστείλω εκ νέου επιστολή για το ζήτημα αυτό. Όπως έχω επικοινωνήσει και με τον ΤΑΙΠΕΔ και έχω ζητήσει ενημέρωση και συνεργασία με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ για να δούμε πού βρίσκεται το ζήτημα. Για τη Lambda Development θα σας είχα πει εάν θέλετε να τους φωνάξουμε για να μάθουμε τέλος πάντων τι είναι αυτό το πολυθρύλιτο σχέδιο που κάποιοι έχουν ετοιμάσει και που θα γίνει δίπλα μας και που εμείς δεν το ξέρουμε, για να πούμε, ξέρετε, ότι δεν μας αρέσει καθόλου. Το απορρίπτουμε. Ή ότι το δεχόμαστε. Ή ότι το δεχόμαστε κατά 50% ή το απορρίπτουμε κατά 70%. Δεν υπήρξε διάθεση. Ωραία, δεν ενημερωνόμαστε. Ορίστε. Εκτός από εσάς που είπατε ναι. Οι υπόλοιποι δεν. Η δική σας ήταν ξεκάθαρη. Αλλά η δική σας παράταξη είναι μία. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 6 παρατάξεις. Και θέλει οριμότητα. Λοιπόν. Έχει ενημερωθεί από την Lambda Development και μπορούσαμε να ενημερωθούμε και εμείς από τα ΙΠΕΔ. Μπορείτε να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Όχι, διότι ξέρετε κάτι. Στέλεχος παράταξή σας μου έκανε συστάσεις την προηγούμενη φορά για την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχουμε εδώ πέρα. Και τον παρακάλεσα τον κύριο Κλαδάνο και του ζήτησα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό. Και το πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μην κάνετε διάλογο. Συνεχίζετε. Δεν κάνω διάλογο, κύριε Πρόεδρε. Και είχα πει τότε κάτι πολύ απλό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Να μην διακόπτει ο ένας τον άλλο. Να σεβόμαστε τον ομιλητή που είναι στοιχειώδης θέση. Τώρα με διακόπτετε για να μου πείτε ότι με διακόπτετε. Εντάξει. Συνεχίστε, σας παρακαλώ. Να καλησπέρα στην κυρία Νερούτζο, ότι μου είχε και παρατήρηση σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ότι δεν σας καλωσόρισε. Γεια σας. Συνεχίστε. Λοιπόν. Τώρα. Ακούστηκαν και με έχει καλύψει η κυρία Ζάδαφο και δεν θα επιμείνω σε αυτά. Οι αστειότητες περί παρανόμως και παρατύπως όσον αφορά την Attica Bank. Πρώτα απ' όλα να διορθώσω τον κύριο συνάδελφο που το έβαλε. Δεν είναι τα αποθεματικά, είναι τα διαθέσιμα. Είναι άλλο το αποθεματικό, τελείως άλλο και άλλο το διαθέσιμο. Εμείς θεωρούμε ότι το θέμα έχει κλείσει και κακώς επαναρχόμαστε σε ένα θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και που, εν πάση περιπτώσει, γίνανε και οι προσφυγές και θα ακολουθήσει και όλη η γραφειοκρατική διαδικασία και θα ενημερώσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς και θα κρυθεί. Και θα μου επιτρέψετε απλώς για το θέμα αυτό να κάνω κάποιες διορθώσεις γιατί ακούστηκαν ανακρίβειες και παραπλανητικές ανακρίβειες. Πρώτα απ' όλα, ακούστηκε από την κυρία Μπελιά ότι δεν προστατεύεται από τον ELA η Attica Bank. Λάθος, κυρία συνάδελφε. Και δεν επιτρέπεται να διατυπώνουμε θέση και άποψη αγνοώντας τόσο θεμελιώδη στοιχεία και γεγονότα. Όχι, δεν προστατεύεται τον ELA. Όλες οι τράπεζες στην ελληνική επικράτεια εν δυνάμει προστατεύονται τον ELA. Όποια τράπεζα έχει πρόβλημα μπορεί να προσφύγει στον ELA. Ακριβώς όμως, αυτό δεν το έχει κάνει η Attica Bank. Η Attica Bank είναι η μόνη τράπεζα που δεν έχει ζητήσει χρήματα να την υποστηρίξει ο ELA. Υπάρχουν 5 μεγάλες τράπεζες στη χώρα μας, η Alpha Bank, η Eurobank, η Πειραιός,
η Εθνική και η Άττικα, οι τέσσερις οι λεγόμενες συστημικές έχουν πάρει χρήματα τον ELA και υπάρχουν και έχουν χαρτονομίσματα τα μηχανήματά τους επειδή τους δίνει και τους κρατάει στη ζωή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Attica Bank, δεν έχει ζητήσει, δεν έχει πάρει και δεν έχει χρειαστεί χρήματα απ' έξω. Έχει το ταμείο της και λειτουργεί υγιώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα προτέρημα της τράπεζας αυτής. Και έρχεστε να πείτε, άκουσον, άκουσον, δεν προστατεύεται από τον ELA. Επίσης, είπατε ότι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει είναι η Attica Bank. Είπε η κυρία συνάδελφος ότι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει είναι η Attica Bank. Δεν είπα αυτό. Νομίζω όλοι τα ακούσαμε, είπατε. Δεν μπορούμε, σας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, έχω το λόγο. Σας παρακαλώ. Τι πράγμα, κύριε Παγιά, δεν σας ακούσα. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε για την πολίτευση να λέω αυτά που θέλω και που πιστεύω και όχι αυτά που θέλει να μου επιβάλλει να πω για την πολίτευση. Νομίζω ότι ζούμε σε μια χώρα. Μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία Δημαρχή. Όχι, δεν μπορώ, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε εμένα, μου το λέτε. Η Αμπελιά δεν μας συνεχίσει αυτό. Αυτό είναι η λογοκρισία. Αυτό ή άλλο. Ποιο διάλογο, γιατί διάλογο, διακόπτε τον Δημαρχό. Και θέλετε Δημαρχό. Να μας τρελάνει από την κυβέρνηση. Πώς δεν θέλω να μας τρελάνει. Είναι πρώτη φορά που είσαι. Για να μας δείξω. Μας δείξω. Αυτό το Δημαρχό και φεύγει. Εγώ δεν είπα κάτι. Εμένα που το λέτε, μην είπα μου κάτι. Παρακαλώ πολύ, συνεχίζουμε να μην αναφερθεί καμία τράπεζα γιατί δεν έχουμε δεδομένα και δεν μπορούμε να σφίλουμε τον πανικό πολύ λόγο και παρακολουθούμε. Σεβασμό στην δημοκρατία δεν υπάρχει. Εντάξει, τρία σεβασμό. Έλα, ρε κύριε. Παρακαλώ πολύ, σα παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τη διαδικασία. Συνεχίζουμε, κύριε Διαμαντή. Κύριε Διαμαντή, θα αναγκαστώ να διακόψω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Διαμαντή. Συνεχίζετε, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ακούστηκε λοιπόν ότι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει είναι η Alpha Bank. Η συγγνώμη, η Attica. Να αρχίσουμε να λέει ο καθένας μας εδώ ποια θα είναι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει. Αν εγώ πω ότι η πρώτη που θα χρεοκοπήσει είναι η Α, η Β, η Γ. Είναι αυτό σοβαρή συζήτηση. Εκτός αν κάποιος έχει μια μαγική σφαίρα και προβλέπει τα μελούμενα και τα προλέγει να μας τα πει. Αλλιώς θα έπρεπε να είμαστε πιο συνετοί σε αυτά που λέμε δημοσίως. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι είναι η τελευταία που θα χρεοκοπήσει. Επίσης, ακούστηκε μια πολύ μεγάλη ανακρίβεια που δεν επιτρέπεται να λέγεται και δεν συγχωρείται. Διότι κάποιος που θέλει να ασκήσει αντιπολίτευση και να κρίνει και έχοντας μάλιστα ασχοληθεί δημοσίως τόσο πολύ με ένα ζήτημα, οφείλει να γνωρίζει τα βασικά και τα θεμελιώδη. Υπόθηκε λοιπόν ότι πήραμε 0,05% παραπάνω επιτόκιο. Αστειεύεστε, κύριοι συνάδελφοι που τα ισχυρίζεστε αυτά. Αστειεύεστε. Το επιτόκιο που παίρναμε στην Alpha Bank ήταν 1,5% και τώρα παίρνουμε 2,55%. Παίρνουμε δηλαδή μία μονάδα και σχεδόν διπλάσιο επιτόκιο. Αυτό είναι 0,05%. Σοβαρολογούμε. Ξέρετε γιατί. Σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε βασίλειο, Βασίλειο, γιατί σταματάτε τη διαδικασία. Μια ερώτηση. Κάποια ερώτηση, αφήστε να συνεχίσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, μου κάνετε συστάσεις, κύριε Καλαδινά, για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Συμβούλιο. Κατά τα άλλα, δεν σας αρέσει, αν σας ψεύγω. Αν θα ήταν να τα πείτε κατ' ιδρία, μετά κανένα πρόβλημα. Να συνεχίσουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι έκανα μια πολύ κυρία ερώτηση. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι ταλαιπωρούμαστε αυτή τη στιγμή κάποια. Τρεις λέξεις. Όχι, κύριε Ρωμανέ, δεν είναι έτσι. Κάντε μόνοι σας Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι. Δεν διακόπτουμε. Δεν είναι σωστό. Ούτε στον κόσμο που παρακολουθεί, ούτε σε αυτού που είναι εδώ πέρα. Γιατί. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται να ακούγονται τέτοια παραπλανητικά πράγματα. Και επαναφέρω το επιχείρημα που εκ περισσού βεβαίως και θα έπρεπε να έχει κλείσει η κουβέντα ότι κάναμε συζήτηση την προηγούμενη φορά για το τι θα κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα. Και είπαμε ότι υπάρχει ένας νόμος ή πρέπει
να τα μεταφέρουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του Δήμου μας και με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται, ή να κάνουμε χρήση της δυνατότητας, της εξαίρεσης που μας δίνει ο νόμος, να τα έχουμε σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, με επιτόκιο όμως άνω του 2,50% για να μπορούμε νομίμως να τα έχουμε κάπου αλλού. Και είπαμε ότι εμείς κάνουμε αυτή τη χρήση πρώτον για να τα έχουμε σε ένα άλλο πιστωτικό ίδρυμα, να μην έχουμε τα προβλήματα που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι, η web banking δεν έχει να κάνουμε πληρωμές. Πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση και να περιμένεις να σου εγκριθεί εκταμείευση ποσού την Τράπεζα της Ελλάδος. Ξαναλέω και με τους κινδύνους, γιατί μπαίνουν σε ρέπος και ομόλογα. Πρώτον. Και δεύτερον, κερδίζουμε βεβαίως και ένα πολύ καλύτερο επιτόκιο, που είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Εμείς λοιπόν, ως εντεταλμένοι για την προστασία του δημόσιου και δημοτικού συμφέροντος, δηλαδή του δημόσιου χρήματος από τη μία. Και απ' την άλλη, θέλοντας να είμαστε σε πλαίσιο νομιμότητας και μόνο, και όχι να λέμε απλώς δεν εφαρμόζουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, πήραμε αυτή την απόφαση για να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον του Δημότη. Υπάρχει άλλη άποψη, που ακούστηκε από την κυρία Πελιά, να τα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τη σέβομαι σαν άποψη, δεν την ασπάζομαι. Απόδειξη ότι από τους 325 δήμους της χώρας το έχουν κάνει γύρω στους 10 με 12 αυτό, οι υπόλοιποι 313 δεν τα έχουν πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, είναι όμως μία άποψη που είναι σεβαστή. Να τα πάμε εκεί με ό,τι ρίσκο για το δημόσιο και δημοτικό χρήμα αυτό συνεπάγεται. Το σέβομαι όμως. Είναι μια ξεκάθαρη άποψη. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι που βάλουν κατά τις πρότασεις και τελικά απόφασής μας, που είναι νομιμότατη και υπέρ του δημόσιου και δημοτικού συμφέροντος, δεν άκουσαν να πούνε ποια είναι η πρότασή τους. Να τα αφήσουμε στην Αλφα Μπανκ. Είναι παράνομο και ζημιογόνο. Να τα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ας το πούνε. Αλλά θέλει πια η εποχή μας καθαρές κουβέντες. Καθαρές προτάσεις. Κλείνω. Κλείνω. Συνεχίστε, παρακαλώ. Κλείνω. Παρακαλώ πολύ συνεχίστε. Σας παρακαλώ πολύ, συνεχίστε. Πάντως, κυρία Πρόεδρε, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη δημοτική περίοδο. Ο Δήμαρχος, όταν μιλάει, να διακόπτεται τόσο πολύ και τόσο συστηματικά και σχεδόν να προπυλακίζεται από τους ίδιους και τους ίδιους κάθε φορά παράγοντες της αντιπολίτευσης. Δεν έχει ξαναγίνει στο δημοτικό μας σύμβουλο. Εγώ καταβάλω κάποια προσπάθεια. Δεν φταίτε εσείς, βεβαίως. Δεν μπορείτε εσείς να επιβάλλετε. Μόλις αποδείξατε αυτό που έλεγα. Μπορείτε να ξαναγίνετε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω, μπορώ. Από μένα μπορείτε, αν είστε. Από εσάς το ξέρω ότι μπορώ. Λοιπόν, και κλείνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια σχολή πολιτικής που λέει ότι αν δεν μπορούμε να βρούμε κάτι να πούμε σε βάρος της διοίκησης, θα δημιουργήσουμε κάτι σε βάρος της διοίκησης. Και τώρα δημιουργήθηκε αυτό. Εγώ παρακαλώ και προκαλώ τους συναδέλφους που κάνανε κουβέντα για τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου μας, τον κύριο Κακαβή. Επειδή οφείλει όποιος ισχυρίζεται κάτι να το αποδεικνύει. Παρακαλώ πάρα πολύ αυτές τις έγκυρες προφορίες και τα στοιχεία που ισχυρίζεστε ότι έχετε να τα προσκομίσετε και να καταθέσετε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλιώς θα βρεθούμε στην πολύ δυσάρεστη θέση να σας καλέσουμε να τα ισχυριστείτε ενώπιον του εισαγγελέως και εκεί να φέρετε τις πολύ αξιόπιστες πηγές σας και τις έγκυρες προφορίες σας. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, με την τροπή που πήρε η συζήτηση και με τη διακοπή, νομίζω δεν έχει νόημα. Ολοκληρώνω. Παρακαλώ, όποιο θέλει να καταγγείλει κάτι υπεύθυνα και σοβαρά, να το κάνει με στοιχεία. Ξέρω ότι οι εισαγγελείς κάποιους δεν τους τρομάζουν, γιατί έχουν ήδη καταδίκες στην πλάτη τους και ο βρεγμένος προέρχεται από το πατέ. Αλλά υπάρχει πέρα από τον εισαγγελέα και αυτό που ονομάζουμε δημοκρατική λειτουργία και ήθος. Εγώ θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε κάθε συνεδρίαση, να έχουμε μια γιορτή. Γιορτή δημοκρατίας, γόνιμου διαλόγου και καλοπροαίρετης αντιπαράθεσης. Αυτό θα βοήθαγε και την πόλη και όλους όσοι θέλουν να αντιπολιτευτούν και όλους μας. Αν έχουμε αυτό ή κάτι άλλο, ο καθένας βλέπει, κρίνει και καταλαβαίνει και ποιοι δυστυχώς είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.